Επιποδός πολέμου βρίσκονται και οι φαρμακοποί της Μαγνησίας που αντιδρούν οξύτατα στη σχεδιαζόμενη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Ο πρόεδρος του συλλόγου τους επιτέθηκε με δρυμύτητα κατά του Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, τον οποίο κατηγόρησε ότι θέλει να αφανίσει τα φαρμακεία της γειτονιάς και να ευνοήσει τις μεγάλες αλυσίδες. Έχει ήδη προαποφασισμένες λύσεις για τον κλάδο μας. Οι λύσεις είναι ξεκάθαρες. Οι λύσεις είναι υπέρ των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων, των μεγάλων φαρμακείων. Την διάλυση και εξαφάνιση του φαρμακείου της γειτονιάς. Και με αυτή λοιπόν τη λογική βαδίζει και στο θέμα της απελευθέρωσης του ωραρίου λειτουργίας, σημειωτέων ότι δεν υπάρχει πουθενά διαμαρτυρία ότι το ωράριο δεν ισχύει. Ο ίδιος όμως ξέρει ότι με την απελευθέρωση του ωραρίου τα μικρά μεσαία φαρμακεία δεν θα αντέξουν να διατηρηθούν και φυσιολογικό είναι να σβήσουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας συνεδρίασε αυτή την εβδομάδα και αποφάσισε ότι το πρόγραμμα των εφημεριών που θα ισχύουν θα καθορίζεται από τον τοπικό σύλλογο. Όπως ορίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, να αυξήσουμε και να διπλασιάσουμε τα εφημερεύοντα φαρμακεία και παραπέρα, αν θέλει ο Υπουργός να επιτραπούν κάποιοι συνάδελφοί μας να κάνουν τις εφημερίες που ο ίδιος ορίζει περαιτέρω και το δηλώσουν, φυσικότατο είναι να τους το επιτρέψουμε εφόσον ο νόμος το ορίζει, όμως να ξέρουν ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί πλήρως σε ό,τι ισχύει, δηλαδή η ύπαρξη του φαρμακοποιού όλη τη διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν δυναμικές κινητοποίησεις από τους φαρμακοποιούς. Ήταν η επιτάξη. Ακούστε κάτι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Λοβέρδος, δεν έχει δείξει καθόλου ότι είναι φίλος μας, παρά το ότι κάποιοι συνάδελφοί μου στο χώρο και στη Θεσσαλία λένε ότι είναι φίλος μας. Δεν είναι φίλος μας και ονόνοητο.